το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κι μ' αγριό. Είσαι ευτυχισμένη? Ναι, φυσικά. Ωραία. Τότε άξιζε το ρίσκο. Με ρώταγε για σένα ο ξαδελφός μου, Ισμέτ. Πώς είσαι, τι κάνεις? Ξέρεις, χρόνια ενδιαφέρεται για σένα. Ξεπέρασε τα όλα. Και γίνω παλιός, Μουρέτ. Σας παρακαλώ, τη θέλω πολύ αυτή τη δουλειά. Δώστε μου αυτή την ευκαιρία. Σας παρακαλώ. Ούτε το σχολείο, ούτε η δουλειά είναι αμαρτία. Εγώ είμαι πατέρα. Η κόρη σου είμαι, Λέντα. Τίποτα δεν αλλάζει. Το μόνο που θέλω είναι να γίνω λίγο καλύτερη. Μια τόσο δυνατή αγάπη μια φορά συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Όμως τώρα είσαι μόνος σου. Ακόμα και αυτή σε παράτησε. Έκανα λάθη και τα πληρώνω. Αυτή είναι από τον Φίλιππο. Και αυτή είναι από κάποιον που υπογράφει μόνο με ένα μη. Έλα, Χριστίνα, εγώ είμαι. Μην μου το κλείσεις. Πήρα να σου ευχηθώ να λάβεις και να... Θα περάσω να σε πάρω, Εντάξει. Άντε, τα λέμε το βράδυ, φλέκια. Πολύ ωραία. Σας πάνε πάρα πολύ, έτσι. Γεια σας. Τι έγινε, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Βοήθεια, φιλανάδα. Με πήρε ο Φίλιππος. Το ήξερα. Στο είχα πει. Για χρόνια πολλά και τέτοια. Βρήκε φορμή. Έστειλε και λουλουδιά. Ναι. Κλασική μέθοδος. Τα χειρότερα ήρθαν μετά. Μου ζήτησε να βγούμε. Αρνήθηκες? Με πίεσε. Ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα δέχτηκες. Με στρίμωξε. Δεν ήξερα τι να του πω. Άλλο μου έλεγες προχτές. Γι' αυτό θέλω να έρθεις μαζί μας απόψε. Γιατί? Για να κρατάω το φανάρι. Όχι, ρε. Δεν θέλω να μείνουμε οι δυο μας. Ο Φίλιππος ξέρει ότι θα είμαι κι εγώ. Σε συμπαθεί πολύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω που σου λέω. Ξέρεις, Σε παρακαλώ. Για χάρη μου. Δεν μπορώ. Αλήθεια, σήμερα είναι αδύνατο. Με τον Πέτρο, τι γίνεται? Σε πήρε και χρόνια πολλά? Με πήρε. Συνέχεια παίρνει. Και τι σου λέει? Του το κλείνω αμέσως. Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί στράβωσε η ιστορία μαζί του. Σε παρακαλώ, μην το συζητήσουμε. Δεν θέλω να μου χαλάσει η μέρα. Με τον Φίλιππο που θα πάτε σήμερα? Ξέρω εγώ. Μάλλον για φαΐ. Κατάλαβα. Πάμε για καφέ. Κερνάω εγώ. Δεν μπορώ. Πρέπει να περάσω από κάπου. Και τι θα βάλεις απόψε? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
Γεια. Γεια. Πώς και από εδώ? Αφού δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, ήρθα να μάθω γιατί εξαφανίστηκες. Τι ύφος είναι τώρα αυτό? Δεν ήρθα να κουβεντιάσουμε για το ύφος μου, αλλά για μας. Σε παρακαλώ, θα κουβεντιάσουμε, θα είμαι κι εγώ έτοιμος. Θέλει πολύ σκέψη. Πάντως όχι τώρα, δεν μπορώ. Γιατί? Έχεις ραντεβού? Έλα, Λουλά, σε παρακαλώ. Θυμάσαι πως ήσουν πριν ένα μήνα. Θυμάσαι το χάλι σου. Τότε που μου έλεγες πως με χρειάζεσαι και πως με έχεις ανάγκη. Τώρα σε ενοχλώ. Φτιαγμένη ήρθες? Φτιαγμένη είμαι με τον τρόπο σου. Που από τότε που γύρισε η άλλη, άλλαξε λες και. Μην τα ανακατεύεις την άλλη, δεν έχει καμία σχέση. Έχει. Τόσο καιρό ήμασταν καλά. Και μόλις έμαθες ότι χώρισε και ήρθε, άρχισες πάλι να την κυνηγάς. Δεν μπορώ να τα ακούω, έχω δουλειά, πρέπει να φύγω. Δεν έχεις ελπίδες. Ακόμα τον άλλον σκέφτεται. Φίλιππε. Θα σε παρατήσει πάλι. Έτοιμο. Τώρα το σιδερώνω. Πω πω, κούκλα είσαι. Που θα το γλεντήσουμε απόψε? Δεν ξέρω. Θα συναντηθούμε και θα αποφασίσουμε. Πάλι μαύρο βρε παιδί μου. Βάλε κάτι πιο ανοιχτόχρωμο, κάτι της ηλικίας σου. Ό,τι και να βάλει το κορίτσι μου, αστέρι θα είναι. Πηγαίνε μέσα να ετοιμαστείς και θα στο φέρω. Και τα μαλλιά σου να τα κάνεις πίσω. Σου πάνε καλύτερα. Είδες τα λουλούδια που της έστειλε ο Φίλιππος? Τι δουλειά έχει αυτός? Έχουν αρχίσει πάλι και τηλεφωνιούνται. Λες να ξέρει τι έγινε πάνω στην Κομωτινή? Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Άρα που καταντήσαμε. Να περιμένουμε να μάθουμε για την κόρη μας από το Φίλιππο. Με το χάλι παπούτσι. Θυμάσαι τι φορούσε? Ο Φίλιππος είναι καλό παιδί. Δεν θα πλήγωνε ποτέ τη Χριστίνα. Κάτι θα ξέρει αυτός. Μήπως, ξέρω εγώ, τον έπαιρνες κανένα τηλέφωνο? Το έχω κάνει ήδη. Τι έγινε, τι είπε? Στην αρχή νόμισα ότι θα μου το κλείσει αμέσως. Μετά όμως μιλήσαμε πάνω από ένα τέταρτο. Με ρωτούσε πώς και τι με κάθε λεπτομέρεια. Μου φαίνεται ότι την αγαπάει ακόμα. Τώρα μάλιστα που έμαθα ότι χώρισε. Εγώ νομίζω ότι η Χριστίνα μας δεν τον αγάπησε ποτέ. Τώρα που τράβηξε όσα τράβηξε από τον άλλον, θα τον αγαπήσει. Έτοιμη? Ναι. Θα είσαστε μεγάλη παρέα? Αρκετή. Η Ρούλα θα έρθει? Δεν ξέρω. Της έτυχε κάτι και μπορεί να μην έρθει. Ο Φίλιππος? Θα είναι και ο Φίλιππος στην παρέα? Αμάρε, μάνα. Εντάξει. Δεν σε πιάσαμε και από το λαιμό. Έλα, Ρούλα. Τι θα κάνεις τελικά, θα έρθεις? Κολόπεδο. Καλά, ζήτα μου κάτι και θα τα πούμε. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Ne getirdin yeni? Bir tane çigerek var. Hiç üşüntün. Yemene to kano. Εγώ χαίρομαι πιο πολύ. Τι κάνεις εσύ? Καλά είμαι, μια χαρά. Κι εγώ γιατί σε βλέπω χάλια? Τώρα ποιος ξέρει καλύτερα, εσύ ή εγώ? Εγώ νομίζω. Δεν παίζεσαι τελικά. Πήγαινε να δεις τη μικρή. Σιγά όμως, μην την ξυπνήσεις. Τι έχει αυτός? Πήρε χθες τηλέφωνο στο σπίτι και ο πατέρας σας του το κλείσε. Δεν του λες και εσύ τίποτα, πας και... Σε αυτό ο μπαμπάς δεν σηκώνει κουβέντα. Το ξέρω. Γερινίντε που αξάμ. Το γόγκου νουβάρ. Χέψι πέρα πέρα το πλάντι. Πειράζεται σαν ρε τσίκεν. Αρκά καρκαγιέ γιούγος. Πέκησαν. Δεν σας έχω ανάγκη εγώ. Εγώ έχω την κόρη μου. Και πέσουν να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Δεν αξίζει τον κόπο.
Άργησα. Όχι, εγώ ήρθα νωρίτερα. Κούκλα είσαι σήμερα. Σιγά, γρήγορα ετοιμάστηκα. Πού θα πάμε? Μη βιάζεσαι, όλα στην ώρα τους. Τι περιμένεις μετά από τόσο δούλεμα? Να σου μιλήσει, μήπως να ανοίξετε και καμιά κουβεντούλα? Την έχεις απογοητεύσει πολύ, Μουράτ. Εκείνη το έχει πάρει απόφαση. Δεν είναι τυχαίο ότι προτίμησε να αφήσει την εξεταστική της από τον άρθρο εδώ πάνω. Δεν είναι τυχαίο. Σύμπτη Ατίναντα, Ακατασλάνε, Αλεσί ο Νούτ και λέει Τζέκ. Ο Νου, ο Νούτ, Μουράτ. Δεν έργει εκεί δύο. Ερχάγγι, Μπιουργέρε. Χέρσεϊ. Μπούρτε, Μπασλατέ. Και με βρίσκει το πρωί. Λε. Στο σεντόνι να γυρεύω πάλι τα άρωμα σου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κάτσουμε εκεί, παρακαλώ? Ναι, βεβαίως. Περάστε. Εδώ είχαμε κάτσει το πρώτο βράδυ, θυμάσαι? Εκείνη όταν μπήκα μετά στην πίστα και χόρευε. Εγώ πάλι, για να είμαι ειλικρινής, εκείνο το βράδυ είχα το νου μου να βρούμε τραπέζι. Όλα είχαν σβήσει γύρω της. Τα σαν να μην υπήρχε κάποιος άλλος εκείνη τη στιγμή. Μετά πήγε και κάτσε εκεί στην παρέα της. Και δεν έμαθα που μένει. Καλησπέρα. Ένα μπέρμπον. Εγώ μια πορτοκαλάδα, παρακαλώ. Σου λείπει πολύ, ε? Σπάνια. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας νιώθω ότι είναι δίπλα μου. Την κουβαλάω μέσα μου. Όταν όμως μου λείπει πραγματικά, είναι αφόρητο. Πονάει πολύ. Θα την πάρω πολύ. Χαϊατάκαλτε μας. Σε έναν κινδέναρι, Τζαν. Ναι, αν λάλλουμε υπάρχει. Να σου λόγω σαν γίνει καπατσάκ. Ουζερίμ δέμπι γιούκουαρ. Σε βίγου καλάρμε. Ου γιούκ. Πήρες γιέτ. Και μου λένε ξέχασε την. Δεν γυρνάει. Παραμύθι μου που θες. Με το ψέμα με πηγαίνεις. Τόσα ζήσαμε ως χθες. Και δεν έμαθα που μένεις. Παραμύθι μου γιατί από εδώ και... Εδώ έχει πάρα πολύ ωραία θαλασσινά. Τι προτείνεις? Έχει κάτι γλυκόξινες καραβίδες, απίστευτες. Μη μου μιλάς για καραβίδες. Σε παρακαλώ. Είμαστε τότε που είχες έρθει σπίτι μου. Προσπαθώ να το ξεχάσω. Πήγες να πιάσεις μια καραβίδα και... Κόφτω. Πετάχτηκε πάνω. Έλα, σταμάτα. Και πήγε πάνω στη μάνα μου. Μιλάμε για το Βατερλό. Και μια άλλη που πήγε πίσω από το μπουφέ. Καλά η μάνα σου. Ήταν έτοιμη για εγκεφαλικό. Γέλα, γέλα. Τρεις ώρες έψαχνα να την βρει η καθαρίστρια την άλλη μέρα το πρωί. Ναι.
δύο κουβέντες μόνο. Να σου πω ότι σ' αγαπώ και να σου ευχηθώ. Σταμάτα. Μου έχεις γίνει εφιάλτης. Συγγνώμη. Αγνώρισέ το. Ωραία. Θα σας παραγγείλω μου ότι να είναι εκτός από καραβίδες. Ναι. Καλύτερα. Αυτό χωρίο εκείνο το βράδυ. Είναι το τραγούδι της Χριστίνας. Το τραγούδι μας. Έβαλες πάνω απ' όλα τους κανόνες σου. Μα η αγάπη που σου έχω θέλει απόψε να καίες. Σαν κάφτρα από τσιγάρο, σαν παλιός αμανές. Μια φορά κάνε το πρώτο βήμα, άκου τι σου λέει η καρδιά. Μια φορά γίνε εσύ το θύμα, κάνε μια ανατροπή. Να πάρουμε κάτι ακόμα? Όχι. Κοντεύω να σκάσω. Ειδικά μετά το τηλεφώνημα. Δεν εννοώ αυτό. Ξέρω τι εννοείς. Και καταλαβαίνω πότε κάτι σε ενοχλεί. Κι εγώ είμαι εδώ. Σε παρακαλώ, ας μην μιλήσουμε απόψε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Κουβαλάς πολλά μέσα σου. Μόνος σου δεν αντέχει. Είναι ήδη δύσκολα. Μην τα κάνουμε δυσκολότερα. Ό,τι πεις εσύ. Αλλά να θυμάσαι ότι ξέρω να περιμένω. Αυτό τουλάχιστον στο έχω αποδείξει. Έτσι δεν είναι? Βασανίζεται. Τσάμπα προσπαθεί να ξεφύγει. Όσο περισσότερος θυμός, τόσο περισσότερη αγάπη. Ένα ουίσκι παρακαλώ. Προτιμάτε? Οτιδήποτε. Τσένμι. Σύντην σμέσεμ. Πισμάνω τσάξεμ. Μου καραλάει το μισού που καμάς. Χτία τζεμβάρα. Μπραξάνα. Τι να όλου γίνω σε λίγους. Σαν μοναντά. Έκανα σχέση με μια γυναίκα. Χωρίς γάμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Ας κάνω όλη μία τι έγινε. Πού να είναι τώρα? Ποιος διασκεδάζει? Ποιος ακούει το γέλιο της? Ποιος μυρίζει το αρώμα της? Απέσιο είναι. Πάλε λίγο νερό. Γιατί?
Θα κάνει την αμαρτία λιγότερη. Όχι, αλλά θα μετριάσει τη ζαλάδα. Αυτό θέλω. Άλλο ένα. Λένε ότι αυτοί που μεθάνε βλέπουν τον κόσμο καλύτερο. Ίσως να μην κρατάει πολύ. Αλλά τώρα που έχω φτάσει στον πάτο, αυτή τη βοήθεια θέλω. Έλα πες μου κι εσύ σ' αγαπώ. Για να έρθουν φωτισμένα τα τρένα, να μας πάνε εκεί που δεν μπαίνει η καρδιά φυλακή. Μίλα μου ξανά με κλειστά τα μάτια, νύχτες πρωινά μέσα μου κυλάς. Γίνομαι κομμάτια όταν με φυλάς. Ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Για όλα. Την κατανόηση, την ανοχή, τη ζεστασιά. Πέρασα πολύ όμορφα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μαζί σου τα ξεπερνά όλα. Τι είναι τώρα αυτό? Ερώτηση? Δεν είναι δύσκολη η απάντηση. Όχι πάλι. Πάλι, ναι. Ξανά και ξανά μέχρι να σε κερδίσω. Όχι, όχι. Σταμάτα. Δεν γίνεται. Γιατί? Είναι αδύνατον. Δεν θα θες κι εσύ δηλαδή. Είναι πολλά που δεν ξέρεις. Και καλύτερα να μην μιλήσουμε σήμερα. Χριστίνα, σε παρακαλώ. Είμαι έτοιμος να ακούσω. Εγώ δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω. Τι είναι? Έχω κι εγώ πολλά πράγματα να σου πω. Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έλα, πάμε. Είναι αργά. Άντε γύρω. Μήθανε τα χάιτσιν. Ναι, δύο σούμπε. Μήθανε. Σον, μπόιλε, it's me your larvloom. It's me ninde, με το ντούβαρ. Ο Γρενίρι. Ανακατεύεσαι. Πού είσαι, εντάξει? Μια χαρά είμαι. Μόνο που γυρίζουν όλα γύρω. Έτσι είναι πάντα. Όχι, αγόρι μου. Αυτό συμβαίνει μόνο στους πρωτάριδες. Άντε να σε πάω σπίτι. Αποκλείεται. Θα πας σε αυτό το χάλι? Θα τα καταφέρω. Δεν μπορώ να με τη διαδελφή μου έτσι. Καλά. Έλα να σε πάω στο δικό σου με τα μάξι. Πάντως άξισε τον κόπο. Για μια στιγμή όλα φαίνονταν καλύτερα. Το μάχη σου πώς είναι, εντάξει? Το στομάχι μου είναι χάλια. Το μυαλό μου όμως είναι θολωμένο. Μου δίνει ελπίδες. Μου λέει ωραία ψέματα. Έχεις γίνει ντέφι. Ντέφι. Πάντως όπου και να είναι αυτή την ώρα, εμένα σκέφτεται. Καλά, προχώρα. Ξέρω που σου λέω. Με μισή. Αλλά με σκέφτεται. Καληνύχτα. Χριστίνα, να ξέρεις ότι εγώ... Μην πεις τίποτα. Είπαμε αρκετά για απόψε. Περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Καλό βράδυ. Καλώς, Τινά. Δεν ξάπλωσες. Κόλλησα εδώ στην τηλεόραση. Εσύ πώς πέρασες? Ωραία. Δα. Δωράκι βλέπω. Τι πράγμα? Λέω για το δώρο που σου πήρανε. Δεν το πιστεύω.
Φοβερό, ε! Τέλειο! Για να δω τι γράφει. Άστο. Και δεν μου λες, γιατί μόνο ένα. Έχει κάποιο νόημα. Καληνύχτα. Ξέρω ότι το ένα δεν λέει τίποτα. Το δεύτερο περιμένει μαζί μου. Allah'ım, beni affet. Küçüğüm. Çok kez imtihan edildim ama beceremedim. Gelecekteki zor günlerle mücadele edebilmem için bana yardım et. Güçlü olduğumu zannediyordum. Ama yanılmışım. Şimdi ne kadar aciz, ne kadar güçsüz olduğumu biliyorum. Θεέ μου, βοήθησέ με να παλέψω τον πειρασμό. Να μην ξαναπέσω στην αμαρτία. Το ξέρω ότι δεν το αξίζω, αλλά βοήθησέ με. Ξέρω ότι οι δύσκολες μέρες δεν έχουν περάσει. Αλλά είμαι μόνος μου. Χωρίς φίλους. Χωρίς γονείς. Φίλιππε!
Ο πατέρας σου φεύγει, θα κατέβεις για πρωινό. Σε λίγο. Άρη. Τι. Δες εδώ. Τι ταραχή είναι αυτή. Δες πρώτα. Άρχισε πάλι να μιλάει μαζί της. Και μάλιστα στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Το νούμερο αρχίζει από 210. Άρα αυτή είναι στην Αθήνα. Καλώς τα δεχτήκαμε. Καλά, εντάξει, ρέμισε, μην κάνεις έτσι. Πόσες κλήσεις έχει. Άπειρες. Πρέπει να μιλάνε 5-10 φορές την ημέρα. Βάλ το στη θέση του. Μη δει ότι λείπει. Κατάλαβες τώρα. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα έχουν ξαναφτιάξει. Και μη μου πεις ότι είναι ιδέα μου. Ναι, φαίνεται από το ύφος του. Είναι πάλι χαρούμενος. Σιγά μην του πούμε και μπράβο. Άλλο με απασχολεί, Άρη. Τι δουλειά έχει αυτή στην Αθήνα. Γιατί δεν είναι στην Κομωτινή, στη σχολή της. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι. Όλα είναι. Δεν τα έχει φτιάξει με κάποιον εκεί πάνω. Τι έγινε τώρα. Την παράτησε και γύρισε στο δικό μας. Πρέπει να κινητοποιηθούμε, Άρη. Κάτι να κάνουμε. Άσε, θα το κοιτάξω εγώ. Σίγουρα. Σίγουρα. Μόνο σε παρακαλώ, μην ανακατευθείς εσύ. Έχω το λόγο σου. Σας ζητάει κάποιος κύριος Καραντινός, αλλά δεν έχω σημειώσει τέτοιο ραντεβού και του είπα να περιμένει. Φέρ' τον μέσα. Είναι προσωπικό. Και μην μου περάσει κανένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Καραντινός, τι κάνετε. Καλημέρα. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να ζητήσω τη βοήθεια ιδιωτικού αστυνομικού και... Είναι αλήθεια ότι το επαγγελμά μας δεν είναι ευχάριστο. Αλλά κάποτε όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθειά του. Πείτε μου, τι ακριβώς σας απασχολεί. Είναι μια κοπέλα. Μια φοιτήτρια της νομικής στην Κομωτινή. Αθηναία δηλαδή, αλλά σπουδάζει εκεί. Είναι στο πρώτο έτος. Χριστίνα Σάκαρη λέγεται. Έχετε φωτογραφία? Όχι, αλλά είναι πολύ εύκολο να την βρείτε. Η κοπέλα αυτή άφησε ξαφνικά τη σχολή της στη μέση της χρονιάς και γύρισε στην Αθήνα. Θέλω να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγκατέλειψε τις σπουδές της, πήρε μεταγραφή και αν ναι, πώς. Θα ξεκινήσω από Κομωτινή, λοιπόν. Είχε και ένα δεσμό εκεί. Θέλω να μάθετε οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν. Θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Εννοείται διακριτικά. Εννοείται. Ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσεις. Όχι. Δεν είναι ευγενικό να σε παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και να μην απαντάς. Τότε τι το θέλεις το κινητό. Δεν γυρίζουμε στη δουλειά. Γιατί δεν το σηκώνεις. Η άλλη μελισσούλα είναι μόνη της και σε περιμένει. Φίλιππε, τελείωνε.
Γεια σου. Είπαν ότι είσαι φίλη με τη Χριστίνα Σάκαρη. Ναι, είμαστε στο ίδιο έτος. Εγώ είμαι θείος της. Ήμουνα συξάρφη για δουλειές και πέρασαν εδώ. Δεν είναι εδώ. Μα την έπαιρνα και στο κινητό, δεν το σηκώνω. Η Χριστίνα είναι στην Αθήνα. Μα πώς, τώρα περίοδο εξετάσεων. Καλά, δεν έχετε μάθει τίποτα. Όχι, εγώ ξέρεις λόγω της δουλειάς μου γυρίζω πολύ. Για πες μου, λοιπόν. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Ωραία. Το έχουμε κάνει 4 φορές. Τώρα θα το κάνουμε σωστά. Ερκάν, τι βάζουμε. Ερκάν! Σε σένα μιλάω. Τι βάζουμε πάνω στο τραπέζι για να φάμε. Πες μου. Το πιάτο. Το πιάτο. Ναι. Μετά. Το ποτήρι. Το ποτήρι. Άλλο. Και την πέτρα. Μας θα τα σενέσει, βάρ. Ευδετάς με γύρω σου. Πότε θα βάζεις μυαλό επιτέλους, πότε θα το μάθεις. 4 φορές το έχουμε πει. Έξω διάλειμμα. Δες τώρα πως ξεπετάχτηκε αυτό εδώ. Τόσο λίγο καιρό το έχω και φούντωσε. Θα πάρω σπορό να βάλω και στο σπίτι. Η ευτυχία βέβαια θα γκρινιάξει. Της τη δίνουν τα φυτά. Βρωμίζουν. Ναι, αλλά κι εγώ θέλω τα γλαστράκια μου. Εσύ τι κάνεις. Δεν πετάει η ομάδα, ε. Όχι, καλά είμαι, μια χαρά. Πίνεις. Εγώ. Ποτέ. Ναι, αλλά μυρίζεις μια ώρα δρόμο. Αφού σας είπα ότι... Ο διευθυντής θα στενοχωρηθεί αν το καταλάβει. Και τα παιδιά μην νομίζεις, δεν θέλουν πολύ. Φαίνεται, ε. Ναι, έγινε και αυτό. Σε καταλαβαίνω. Κάνω πράγματα που δεν φανταζόμουν. Τρομάζω με τον εαυτό μου. Φέρομαι απότομα στα παιδιά, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Το βλέπω. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου. Παίρνω αποφάσεις, δίνω όρκους και πέφτω πάλι στα ίδια. Σε έχει πάρει από κάτω. Πώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Να φροντίσεις να τελειώσει γρήγορα. Α, χθες εδώ στο χωριό, προχθές, κάποιος ρωτούσε για σένα. Ποιος, τι ήθελε. Δεν ξέρω, οι ντόπιοι μου το είπαν. Χριστιανός ή μουσουλμάνος. Νομίζω χριστιανός. Πάει πουθενά ο νους. Όχι, πουθενά. Μην ανησυχείς. Κανένας δημοσιογράφος θα ήθελε. Μπα, ό,τι ήταν να γράψουν αυτοί το έγραψαν. Τέλος πάντων, μη δίνεις σημασία. Κουκλάκι, ε. Κοίτα, ομορφιά, κοίτα. Συγγνώμη για το ξεσπασμά μου πριν. Ήταν αδικαιολόγητο. Συγγνώμη, Ερκάν. Σε στεναχώρησα. Να. Κι εγώ στεναχωρήθηκα. Με συγχωρείς τώρα. Να. Λοιπόν, τώρα θα βγάλουμε την πέτρα που έβαλε ο Ερκάν πάνω στο τραπέζι και θα συνεχίσουμε, έτσι. Ωραία. Τι έγινε εδώ.
Κατέστρεψαν τον πιο αρχαίο μουσουλμανικό τάφο της Θράκης. Οι βλάκες, νομίζοντας θα βρουν λίρες. Αγρίεψε ο κόσμος. Ο Γλουμ. Χοσκελντίν. Να σε λεσένα, παπά. Η γίγη μου. Πώς ήταν το ταξίδι? Έβλεπα τον αέρα και έλεγα πώς το κουνάει εκεί πάνω. Τα έχω συνηθίσει. Πώς θα μπορείς αυτά τα ρημάδια τα αεροπλάνα. Γκέλε μινέ, μπακ γκίμγκελντι. Καλώς το. Καλώς το παλικάρι μου. Καλώς το αγόρι μου. Ωχ, μωρέ, ομόρφινη μου φαίνεται. Τι κάνεις, αγάπη μου? Έλα, έλα, καθίστε. Είμαι Λεκ. Όπως σου τα είπα από το τηλέφωνο. Έπιασε δουλειά και τα απογεύματα μόλις τελειώνει πηγαίνει σχολείο. Τι τα θέλει τώρα τα γράμματα στην ηλικία της, μπορείς να μου πεις? Μην το λες, χρειάζονται. Εκείνη πως είναι. Στο τηλέφωνο την άκουγα πάντοτε άκεφη. Όχι, είναι ευχαριστημένη. Ναι, γυρίζει χαμογελώντας. Αυτό έχει σημασία. Για τον άλλον, το Μουράτ κάνει καθόλου κουβέντα? Χίτσμπερζαμάν. Για να ντά ντουνούμπι λέ, αμούγερος. Ο νουν χακιντά, ναι του γιουγιος ο νους. Ερκέζ, ο νου του σλωμούς. Πέκι, ναι άρντε καλιούρ. Μπι χοτέλ δε καλδουγιουνού σε ηλουγιολάρ. Σε ποιο ξενοδοχείο? Έλα, έλα στα αφήσουμε αυτά, πάνε αυτά. Λοιπόν, φτιάχνω καφεδάκι. Άντε, ελάτε μέσα. Ελάτε. Σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο.